3.000 συνάνθρωποι μας που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά, έχουν καταγραφεί. Ενώ παγκοσμίως καταγράφονται 240.493 θάνατοι. Εμείς σήμερα ανακοινώνουμε 8 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.620, εκ των οποίων το 55,4% αφορά άνδρες. 593, δηλαδή το 22,6%, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.301 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 37 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. 8 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 92% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 77 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 143 θανάτους συνολικά στη χώρα. 37, δηλαδή το 26% ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 92% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 78.207 κλινικά δείγματα. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ξεκίνησε σήμερα την υλοποίηση του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία κινητών μονάδων για την αντιμετώπιση της COVID-19 νόσου μαζί με ειδικές ομάδες νοσηλευτών, οδηγών και διοικητικών. Ειδοποιήθηκαν και προσήλθαν οι πρώτοι επιτυχόντες νοσηλευτές και οδηγοί, οι οποίοι υπευλήθησαν στο σχετικό έλεγχο για την ανίχνευση τυχόν ύπαρξης του νέου κορονοϊού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αναμένονται και αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί η πρόσληψη του προσωπικού. Η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί για όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση πρόσληψης του ΕΟΔΗ και θα εργαστούν στο πρόγραμμα. Σταδιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες και το σχεδιασμό, θα προσληφθούν 500 νοσηλευτές, 500 οδηγοί και 100 διοικητικοί υπάλληλοι σε όλη την επικράτεια. Οι πρώτες κινητές ομάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ξεκινούν τη δράση τους τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, με επιδημιολογικούς και διαγνωστικούς στόχους. Τα συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα για την αρτηριακή υπέρταση, την πίεση, όπως τη γνωρίζει ο λαός, δεν φαίνεται να αυξάνουν την ευαισθησία στη μόλυνση από τον κοροναϊό ή να αυξάνουν τον κίνδυνο να αρρωστήσει κανείς σοβαρά με την ασθένεια, σύμφωνα με τρεις μεγάλες μελέτες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν εχθές στο υψηλής επιστημονικής απήχησης περιοδικό New England Journal of Medicine, ένα από τα καλύτερα ιατρικά περιοδικά στον κόσμο. Θυμάστε, σας είχα μιλήσει για αυτό το θέμα περίπου ένα μήνα πριν. Είναι οπωσδήποτε θετικά νέα για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που παίρνουν αυτά τα φάρμακα. Η έρευνα αφορούσε δύο συγκεκριμένες κατηγορίες των φαρμάκων αναστολέων του μετατρεπτικού ενζήμου της αγκιοτενσίνης καταρχάς, όπως η ραμιπρίλη, η λυσινοπρίλη και όλα τα φάρμακα που η φαρμακευτική τους ονομασία, προσοχή, όχι η εμπορική, αλλά η φαρμακευτική, τελειώνει στο τελικό συνθετικό πρίλη, και των ανασταλέων του υποδοχεία της αγκιοτενσίνης, τα γνωστά στους ιατρικούς κύκλους ως ARBs, τα οποία περιλαμβάνουν φάρμακα όπως η βαλζαρτάνη, η λοζαρτάνη και γενικά φάρμακα που η φαρμακευτική τους ονομασία, πάλι το τονίζω προσοχή, όχι η εμπορική αλλά η φαρμακευτική, τελειώνει σε σαρτάνη. Τα φάρμακα αυτά αφορούν και διαβητικούς ασθενείς, στους οποίους δίνονται για νεφροπροστασία, δηλαδή προστασία της νεφρικής τους λειτουργίας. Υπήρχε λοιπόν η θεωρητική ανησυχία, για την οποία σας είχα μιλήσει τότε, από μελέτες σε πειραματόζωα, πως αυτά τα φάρμακα μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα της πρωτεΐνης που καλείται ACE2 και η οποία είναι η πόρτα που χρησιμοποιεί κατά κάποιον τρόπο ο ιός όταν επιτίθεται στα ανθρώπινα κύτταρα για να τα προσβάλλει. Έτσι, και με το δεδομένο πως οι άνθρωποι με υπέρταση ήταν στις ομάδες κινδύνου, υπήρχε η ανησυχία πως οι άνθρωποι που παίρνουν αυτά τα φάρμακα ενδεχομένως κινδυνεύουν περισσότερο και έχουν αυξημένη ευαισθησία στην νόσο. Απ' την άλλη μεριά, ήταν γνωστό πως περισσότερα επίπεδα τέτοιας πρωτεΐνης στον οργανισμό θα μπορούσαν να μειώσουν την φλεγμονία από τον ιό, μια κατάσταση που οδηγούσε σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, κάτι που λέγανε οι επιστήμονες ότι είναι σίγουρα θετικό. Έτσι, περιμέναμε τα αποτελέσματα μελετών, όπως οι μελέτες αυτές, οι οποίες αφορούσαν χιλιάδες άτομα που έπαιρναν ή όχι τα φάρμακα αυτά, και εξέτασαν τα ποσοστά λίμωξης με το νέο κορονοϊό, σοβαρής λίμωξης από το νέο κορονοϊό και άλλες καταστάσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν επιβαρυντικά για τον οργανισμό.
Τα αποτελέσματα: δεν υπήρξε διαφορά στην πιθανότητα νόσου στους ασθενείς που έπαιρναν τα φάρμακα σε σχέση με αυτούς που δεν τα έπαιρναν και στις τρεις μελέτες παρατήρησης που εξέτασαν δεκάδες χιλιάδες άτομα από διαφορετικούς πληθυσμούς στον κόσμο, όπως η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ασία, άλλες περιοχές της Ευρώπης και άλλες περιοχές της Βόρειας Αμερικής πλην της Νέας Υόρκης, στην οποία επικεντρώθηκε μία μελέτη. Και κάθε μελέτη από αυτές έχει και διαφορετικό σχεδιασμό. Αυτά τα ευρήματα είναι μια ανακούφιση για τους ασθενείς που άκουγαν παρόμοια ερωτηματικά και ρωτούσαν αν έπρεπε να σταματήσουν τα φάρμακα αυτά. Έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί από επιστημονικούς κύκλους φαίνεται πως το απαγορευτικό, το περίφημο lockdown, είχε οδηγήσει σε αύξηση των επεισοδίων αρτηριακής υπέρτασης, δηλαδή πίεσης, όπως την ξέρει ο κόσμος, ίσως από το στρες, ίσως από τη λιγότερη φυσική άσκηση ή τις διαφορετικές διατροφικές συνήθειες. Μάλιστα, μία από τις τρεις μελέτες, η οποία εξέτασε 9.000 ασθενείς από 169 νοσοκομεία σε 11 χώρες, συνέδεσε τη χρήση των αντιπερταστικών και με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε όμως στις άλλες δύο. Σημειωτέων, τα φάρμακα αυτά σχετίζονται με πλεονέκτημα επιβίωσης στους ασθενείς με καρδιαγιακά νοσήματα που τα έπαιρναν ούτως ή αλλιώς. Άρα, σύμφωνα με τους ερευνητές, αν κάποιος παίρνει αυτά τα φάρμακα, όπως και κάποια άλλα φάρμακα που παίρνουμε για υψηλά επίπεδα λιπιδίων του ορού, τις στατίνες, θα πρέπει να τα συνεχίσει. Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα που απαντήθηκε από αυτές τις μελέτες είναι εάν ο ισχυρός παράγοντας κινδύνου ήταν η ίδια η νόσος του καρδιαγκιακού ή τα συνοδά φάρμακα που χρησιμοποιούσαν γενικότερα οι καρδιοπαθείς. Πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία μετά από αυτές τις μελέτες πως η νόσος επηρεάζει αρνητικά το καρδιαγκιακό σύστημα. Να σας πω εδώ, για να καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, περίπου 50% των ενηλίκων ατόμων στις ΗΠΑ, δηλαδή 108 εκατομμύρια άνθρωποι, έχουν υπέρταση. Την πίεση, όπως λέει ο κόσμος. Σε άλλα θετικά νέα χθεσινά, επετράπει πλέον από τις αρχές των ΗΠΑ η χρήση σε επίγουσα βάση του αντιϊκού φαρμάκου Remdesivir. Είναι πλέον το πρώτο φάρμακο που εγκρίνεται για την αντιμετώπιση της νόσου σε νοσοκομιακό επίπεδο. Ένα φάρμακο που δίνεται ενδοφλέβια μια φορά την ημέρα για 10 ημέρες. Η διαφορά ανάμεσα στην επίγουσα σύσταση που υιοθετήθηκε από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων σε σχέση με την επίσημη έγκριση αφορά την τρέχουσα επίγουσα κατάσταση δημόσιας υγείας. Αν υπάρξουν περισσότερα θετικά δεδομένα, θα υπάρξει και επίσημη έγκριση. Για κανένα από τα τρέχοντα φάρμακα δεν υπάρχει επίσημη έγκριση. Έτσι, με αυτή την έγκριση, το φάρμακο θα μπορεί να χορηγηθεί σε ενήλικες ή παιδιά που νοσηλεύονται με σοβαρή μορφή της νόσου, όπως χαμηλό οξυγόνο αίματος, ανάγκη για οξυγονοθεραπεία ή μηχανικός αερισμός με αναπνευστήρα. Το φάρμακο, όπως σας είπα προχθές, φαίνεται να βοηθά κάποιους ασθενείς να αναρωνίουν ταχύτερα κατά περίπου 30% ή περίπου 4 ημέρες σε μια μελέτη 1063 ατόμων, στην οποία συμμετείχαν και 4 κέντρα από την Ελλάδα. Η επόμενη φάση των 15 ημερών θα είναι εξίσου κρίσιμη με την έως τώρα φάση της επιδημίας στη χώρα μας. Αν τηρήσουμε όλα τα μέτρα υγιεινής, ιδιαίτερα της υγιεινής των χεριών, τη στήριση των αποστάσεων, όπως τα λέμε και τα ξαναλέμε, αν περιορίσουμε εθελούσια, δηλαδή με τη θέλησή μας, τις πολλές επαφές μας, τις συναθρήσεις μας σε χώρους συνωστισμού, αν συνεχίσουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας για αυτό το διάστημα ως δυνητικούς φορείς, θα έχουμε μικρότερο κίνδυνο αναζωπήρωσης και ευρείας διασποράς από τη Δευτέρα που θα αυξηθούν οι επαφές στην κοινωνία. Νομίζω το οφείλουμε στον εαυτό μας να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση, να διαγνώσκονται έγκαιρα οι περιπτώσεις της νόσου με τον αυξημένο εργαστηριακό έλεγχο, να περιορίζεται η τυχόν διασπορά με εργαλείο την ιχνηλάτηση των επαφών και τον άμεσο όσο κατά δυνατόν έλεγχο και τυχόν βέβαια νεότερες εξελίξεις που θα αφορούν τα τεστ, τις θεραπείες και στο μέλλον και τα εμβόλια. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως ακόμη δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Εμείς, με κύριο γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, θα συνεχίσουμε να επιτηρούμε καθημερινά την εικόνα της νόσου και αν αναγκαστούμε να παρέμβουμε, θα παρέμβουμε, αν κριθεί αναγκαίο, χρησιμοποιώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαραδαλιάς. Καλησπέρα σας από την πολιτική προστασία. Πολίτες και κρατικός μηχανισμός, προετοιμαζόμαστε για τη νέα καθημερινότητά μας. Μια καθημερινότητα που θα είναι πιο σύνθετη, καθώς η σταδιακή άρση των μέτρων δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Και για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να τηρούμε πιστά όλους τους κανόνες που διέπουν τη νέα μας καθημερινότητα. Γι' αυτό και θα το επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Γιατί πρόκειται για δυναμικά δεδομένα,
ευμετάβλητες και πρωτόγνωρες καταστάσεις και μελετάμε το κάθε μας βήμα με μεγάλη προσοχή. Τη Δευτέρα περνάμε στη δεύτερη φάση, με τον αόρατο εχθρό πάντα παρόντα. Ξέρουμε ότι και νέα κρούσματα θα έχουμε και ανάγκες νοσηλείας συμπολιτών μας και δυστυχώς συνανθρώπους μας που θα δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Προσπαθούμε, προετοιμαζόμαστε, ώστε το σύστημα υγείας να μπορεί και στη νέα φάση να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Και το λέω και προσπαθώ να είμαι ξεκάθαρος, ώστε να μην πιστεύουν κάποιοι ότι από τη Δευτέρα τελειώσαμε τον κορονοϊό. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και εκ μέρους μας παραμονή σε εγρήγορση και επιφυλακή είναι επιβεβλημένη. Θέλω να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα σε συνέχεια όσο ανέφερε και ο καθηγητής κ. Τσιόδρας σε σχέση με τα νέα δεδομένα τα παγκόσμια, για το θέμα που συζητιέται πολύ έντονα τα τελευταία 24 ώρα και αφορά την μάσκα ή το κάλυμα προσώπου. Καθώς και οι τελικές προτάσεις των επιστημόνων έχουν αλλάξει. Και έχουν αλλάξει αποφάσεις Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη και υγειονομικά αλλά και πρακτικά ζητήματα. Κινούμαστε σε αγαρτογράφητα νερά και οι επιστήμονες και οι κυβερνήσεις, όχι μόνο εδώ αλλά σε όλο τον κόσμο. Και το βλέπετε από τις συστάσεις μεγάλων παγκόσμιων οργανισμών, οι οποίες επίσης αλλάζουν. Δεν μπορούν να υπάρχουν καθολικές απαντήσεις από την αρχή της κρίσης σε θέματα που όλος ο κόσμος ψάχνεται και αναζητεί λύσεις και που κρίνονται καθημερινά στο πεδίο της κοινότητας και με βάση τη συμπεριφορά του ιού και τις προτάσεις των επιστημόνων. Αυτό που κρίνει τις επιλογές κάθε χώρας είναι το αποτέλεσμα. Και όπως βλέπετε, η Ελλάδα τα έχει πάει καλά και έχει γίνει θετικό παράδειγμα. Από τη Δευτέρα, λοιπόν, και με βάση τις νέες εισηγήσεις και εκτιμήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, ισχύουν τα εξής. Η μάσκα είναι υποχρεωτική για τους πολίτες, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Στα ασανσέρ, στα νοσοκομεία, στα ιατρεία και στα διαγνωστικά κέντρα. Η μάσκα είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί, για τους εργαζόμενους σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων που διαχειρίζονται μη τυποποιημένα τρόφιμα, για τους εργαζόμενους σε νοσοκομεία, ιατρία, διαγνωστικά κέντρα, για τους εργαζόμενους σε κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Στους υπόλοιπους κλειστούς χώρους, γραφεία, επισκέπτες κομμωτηρίων κλπ. Δίνεται ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας ή καλύματος προσώπου, εφόσον είναι εφικτό. Επαναλαμβάνω που είναι υποχρεωτική η μάσκα ή το κάλυμα προσώπου. Για τους πολίτες, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί, στα σανσέρ, στα ιατρία, στα διαγνωστικά κέντρα και στα νοσοκομεία. Για τους εργαζομένους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί, σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων, στα sections που διαχειρίζονται μη τυποποιημένα τρόφιμα, σε ιατρία, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, καθώς και σε κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Ειδικοί κανόνες για όλα τα υπόλοιπα θα συγκεκριμενοποιηθούν από τις 11 Μαΐου και μετά. Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ στις χθεσινές συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά. Οι συγκεντρώσεις αυτές, τη στιγμή που ισχύουν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, προκάλεσαν ερωτήματα αλλά και διαμαρτυρίες. Είχαμε έγκυρα καλέσει τα σωματεία των εργαζομένων και όλες τις πολιτικές δυνάμεις να αναγνωρίσουμε τη στάση τους στην κρισιμότητα των στιγμών και τους κινδύνους. Όχι μόνο για τα ίδια τα μέλη τους, αλλά και για τη δημόσια υγεία. Τους προτείναμε μάλιστα εναλλακτικές ημερομηνίες για τους συμβολικούς εορτασμούς της ημέρας της Πρωτομαγιάς, επισημαίνοντας ότι σήμερα είναι προς το συμφέρον της εργασίας να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην έξοδο από την υγειονομική κρίση και σταδιακή επιστροφή στη νέα μας κανονικότητα. Κάποιοι ωστόσο επέλεξαν να πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις και να αγνοήσουν την πρωτοφανή κατάσταση που βιώνει η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν δείξει αξιομνημόνευτη πειθαρχία και σεβασμό στους κοινούς αγώνες μας, μας κρίνουν όλους. Η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να παραμείνει στο βασικό στόχο που είναι ο περιορισμός της διασποράς του κορονοϊού και να μην μεγεθύνει το πρόβλημα, κάτι που αναπόφευκτα θα συνέβαινε αν αποφάσιζε να προχωρήσει δυναμικά στη διάλυση των συγκεντρώσεων χρησιμοποιώντας τις όποιες κατασταλτικές δυνάμεις. Η κυβερνητική απόφαση ήταν να μην γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να σημειώσω επίσης κάτι για τις επόμενες μέρες που έρεται το lockdown. Το δικαίωμα της πολιτικής διαμαρτυρίας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και η κυβέρνηση, όπως έχει δείξει, σέβεται απολύτως το Σύνταγμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Πρέπει να σημειώσω ότι είναι εντελώς διαφορετικό το ζήτημα των κοινωνικών συναθρήσεων από το ζήτημα των πολιτικών διαμαρτυριών, για τις οποίες άλλωστε οι κοινωνικές συναθρήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν περιορισμοί όπως αυτός των 10 ατόμων, προκειμένου να αποφευθεί η μετάδοση του ιού. Εκεί που κάποιοι κρίνουν ότι πρέπει να διαμαρτυρηθούν συλλογικά για κάποιο ζήτημα, θέτοντας αυτό το δικαίωμα πάνω από την ανάγκη κοινωνικής αποστασιοποίησης, υπάρχει απέτηση να τηρούνται οι κανόνες και τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.
Σε κάθε συγκέντρωση πολιτικής διαμαρτυρίας που θα γίνεται λοιπόν, πρέπει να τηρούνται τα μέτρα αυτά πρώτα απ' όλα για την προστασία της υγείας και της ζωής των συμμετεχόντων, αλλά και της κοινωνίας. Η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται ο αγώνας όλων μας αυτή την κρίσιμη περίοδο. Θα θέλαμε στο σημείο αυτό επίσης να ευχαριστήσουμε την κυρία Κλέλια Χατζιωάννου για την πολύτιμη δωρεά της που μας επέτρεψε να προμηθευτούμε 100.000 ειδικές μάσκες που είναι εξαιρετικά δυσέβρετες στη σημερινή παγκόσμια αγορά υγειονομικού υλικού. Αυτές οι μάσκες θα προστατεύουν τους γιατρούς μας και τους νοσηλευτές μας στις μονάδες συντατικής θεραπείας του νοσοκομείου αναφοράς για τους επόμενους μήνες. Όσον αφορά στο επιχειρησιακό σκέλος ενημέρωσης, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται. Χθες υποβλήθηκαν σε τεστ 210 άτομα που επέβαιναν σε τρεις πτήσεις εξωτερικού και ήταν όλοι τους αρνητικοί. Επιπλέον συνεχίζονται συστηματικά μέχρι και αύριο οι έλεγχοι των μετακινήσεων. Χθες βεβαιώθηκαν 59 παραβάσεις για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας μόνιμης κατοικίας και 867 παραβάσεις για άσκοπη μετακίνηση και επιβλήθηκαν τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, από Δευτέρα ξεκινάει η νέα μας καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα στην οποία η υπευθυνότητα θα συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κάνουμε το επόμενο βήμα, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο ό,τι πετύχαμε μέχρι σήμερα. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, συνεχίζουμε να τηρούμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής, συνεχίζουμε να είμαστε υπεύθυνοι. Είναι ο μόνος τρόπος για να μείνουμε όλοι μας ασφαλείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο κύριος Παπαθανάσης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας γνωρίζουμε τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν από το φυσικό τους κατάστημα υπό συγκεκριμένους όρους και κανόνες τη Δευτέρα 4 Μαΐου, οι οποίες είναι οι εξής. Λιανικό εμπόριο βιβλίων, λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης, λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού, λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού, λιανικό εμπόριο ανθέων, υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων, τακτέο, δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρίων και κέντρων αισθητικής, υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων, καθώς επίσης και η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρικοείας. Θέλω να επισημάνω ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα και τους κανόνες λειτουργίας, κυρίως όπως την αναλογία των τετραγωνικών μέτρων ως προς τους παρευρισκόμενους στους χώρους, την απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας, την τήρηση καταλόγου με τα ραντεβού των πελατών όπου απαιτείται, την τήρηση των ατομικών μέσων προστασίας, δηλαδή τη μάσκα και την υγιεινή των χεριών. Για τις παραβάσεις των κανόνων προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις. Υπενθυμίζουμε στους πολίτες ότι μπορούν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1520 του Υπουργείου Ανάπτυξης να καταγγέλουν τυχόν φαινόμενα μη τήρησης των μέτρων, εσχροκέρδειας και αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Συγκεκριμένα τώρα, οι δραστηριότητες που η λειτουργία τους επιτρέπεται από Δευτέρα 4 Μαΐου οφείλουν να τηρούν το ωράριο λειτουργίας στα εμπορικά καταστήματα με ώρα έναρξης στις 10 π.μ. Το εν λόγω μέτρο του ωραρίου αφορά τις επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν στην περιφέρεια Αττικής, πλην της Νήσους και στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, στους δήμους δηλαδή που το απαρτίζουν. Το ωράριο που ισχύει στις επιχειρήσεις τροφίμων, παραδείγματος χάρη, σούπερ μάρκετ, παντοπολία κλπ, παραμένει ως τις 9 Πέμπτου, από Δευτέρα έως Παρασκευή 7 το πρωί έως 9 το βράδυ και τα Σάββατα από 7 το πρωί έως 8 το βράδυ. Παραμένουν σε ισχύ αποφάσεις των αντιπεριφερειαρχών όπως αυτές έχουν εκδοθεί για τις τουριστικές περιοχές ως προς τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων με κωδικό δραστηριότητας 9602, δηλαδή κομμωτήρια, κουρία και κέντρα αισθητικής, δύναται να είναι διευρυμένο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας είναι κατ' ελάχιστον 2 μέτρα και είναι υποχρεωτική η μάσκα για τους εργαζόμενους, ενώ παραμένει ισχυρή σύσταση χρήσης για τους πελάτες. Επίσης, σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις διαθέτουν και τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας για άλλες υπηρεσίες όπως μασάζ, πιλάτες και personal training, απαγορεύεται ρητά η παροχή αυτών των υπηρεσιών.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οποιοδήποτε κωδικό δραστηριότητας που τίθεται σε επαναλειτουργία υπό όρους υποχρεούνται με έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο να ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι πολλούν μόνο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στους εν λόγω κωδικούς δραστηριότητας. Οι παραγγελίες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα για προϊόντα που ανήκουν σε κωδικούς δραστηριότητας που παραμένουν σε αναστολή για πώληση εντός καταστημάτων εκτελούνται μόνο με αποστολή στον τόπο παράδοσης του πελάτη. Όπου γίνεται αναφορά στην υποχρεωτική διατήρηση καταλόγου με τα ραντεβού των πελατών, νοείται αυτό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση μάσκας στα σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων είναι υποχρεωτική μόνο στο προσωπικό που μεταχειρίζεται μη τυποποιημένα προϊόντα, τρόφιμα, ενώ ισχύει η σύσταση για το υπόλοιπο προσωπικό και τους πελάτες. Παραμένει ο κανόνας του ενός πελάτη ανά 15 τετραγωνικά μέτρα σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων. Αύριο Κυριακή 3 Πέμπτου τα καταστήματα που δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4177 περί λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές. Επίσης, στους ανελκυστήρες επιτρέπεται μόνο 40% από τα επιτρεπόμενα άτομα και υποχρεωτική χρήση μάσκας. Για τα γραφεία ισχύει ο κανόνας του ενός ατόμου ανά 10 τετραγωνικά μέτρα και απόσταση 1,5 μέτρων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναρτήσουν σε φανές σημείο στην είσοδο των καταστημάτων τον επιτρεπόμενο εντός του χώρου αριθμό ατόμων. Ο αριθμός των ατόμων υπολογίζεται σύμφωνα με το εμβαδόν της επιφάνειας του κυρίως χώρου του καταστήματος. Ο κανόνας υπολογισμού των επιτρεπόμενων ατόμων εντός των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που επαναλειτουργούν είναι ο εξής. Έως 20 καταστήματα, έως 20 τετραγωνικά μέτρα, επιτρέπονται 4 άτομα, συνολικά, δηλαδή εργαζόμενοι και πελάτες. Από καταστήματα από 20% μέτρα, επιτρέπονται 4 άτομα συν 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα για την επιφάνεια από 20% τετραγωνικά μέτρα. Και άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων, επιτρέπονται 12 άτομα συν 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα για την επιφάνεια άνω των 100 μέτρων. Σας αναφέρω 3 παραδείγματα υπολογισμού. Καταστήματα 18 τετραγωνικών μέτρων. Ένα κατάστημα 18 τετραγωνικών μέτρων. Είναι μικρότερο των 20 τετραγωνικών μέτρων, επομένως επιτρέπονται 4 άτομα συνολικά, εργαζόμενοι και πελάτες. Κατάστημα 80 τετραγωνικών μέτρων. Επιτρέπονται έως τα 20 τετραγωνικά 4 άτομα και στη συνέχεια από τα 20 έως τα 80 τετραγωνικά 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα, επομένως στο κατάστημα των 80 τετραγωνικών μέτρων επιτρέπονται συνολικά 10 άτομα. Κατάστημα 130 τετραγωνικών μέτρων. Επιτρέπονται ως τα 100 τετραγωνικά 12 άτομα και από τα 100 ως τα 130 τετραγωνικά 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα. Επομένως, επιτρέπονται συνολικά 14 τετραγωνικά μέτρα εργαζόμενοι και πελάτες. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες, επιστρέφουμε αλλά προσέχουμε. Στις 4 Μαΐου κάνουμε το πρώτο βήμα της επανεκκίνησης της οικονομίας. Το βήμα αυτό είναι καλά μελετημένο και τα αποτελέσματά του θα αξιολογηθούν όπως έχει γίνει και σε προηγούμενες φάσεις. Μοιραζόμαστε όλοι μας την ίδια ευθύνη και η πολιτεία προσθέτως την ευθύνη και την υποχρέωση να παρέχει δίκτυα ασφάλειας και στήριξης για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την πλήρη ανάταξη και επιτάχυνση της οικονομίας. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι υφίσταται στην παγκόσμια οικονομική βιβλιογραφία εγχειρίδιο επανεκκίνησης μιας οικονομίας μετά από μια τέτοια υγειονομική κρίση. Αυτό όμως που υποστηρίζουμε είναι ότι όπως αντιμετωπίσαμε μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη προσοχή το κάθε βήμα μας, έτσι λοιπόν και στην επανεκκίνηση της οικονομίας εξαντλούμε όλα τα πιθανά σενάρια και εφαρμόζουμε το καλύτερο σχέδιο. Το σχέδιο αυτό βασίζεται στέρεα επάνω στους κανόνες της διασφάλισης της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής επιστήμης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Χαραλαμπάκου από τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Κύριε Τσιόδρα, πότε και υπό ποιους όρους μπορεί να έχουμε νέα απαγόρευση κυκλοφορίας και lockdown? Υπάρχει αριθμός κρουσμάτων ή κάποιες άλλες παράμετροι που θα ληφθούν υπόψη για κάτι τέτοιο? Αυτή τη στιγμή, με τα επιδημιολογικά μας δεδομένα, ο πραγματικός αναπαραγωγικός ρυθμός της επιδημίας είναι πολύ κάτω από το 1. Έτσι, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρούμε σε αυτή την σταδιακή άρση των μέτρων. Αυτός, λοιπόν, ο σημαντικός αριθμός,
ο ενεργός αναπαραγωγικός ρυθμός της επιδημίας είναι το σημαντικότερο, ο σημαντικότερος αριθμός, το σημαντικότερο μέτρο, ο σημαντικότερος δείκτης που χρησιμοποιούν οι περισσότερες χώρες για το τι κάνουν με τα μέτρα. Και αν χρειάζεται να κάνουν αυτό που λέγαμε παλιά, να βάλουν φρένο σε αυτό το δρόμο που είναι γεμάτος στροφές και αυτός ο δρόμος οδηγεί στην κανονικότητα. Φυσικά και χρησιμοποιούνται και άλλοι δείκτες από όλες τις χώρες και θα υλοποιηθούν και στον δικό μας σχεδιασμό. Είναι η επάρκεια του συστήματος υγείας. Εύχομαι να μην φτάσουμε και δεν φτάσαμε στην πρώτη φάση. Ένα μεγάλο κατόρθωμα και μια μεγάλη επιτυχία των Ελλήνων, της πατρίδας μας, αυτό που ζήσαμε εδώ. Ο αριθμός των νοσηλευωμένων, η επάρκεια των κλινών ΜΕΘ, η επάρκεια των αναπνευστήρων, όλα αυτά, ξέρετε, είναι μέσα σε ένα γενικότερο πρόγραμμα ελέγχου της επιδημίας, το οποίο είναι συγκροτημένο και είναι δομημένο σωστά. Σταθάκου από την εφημερίδα Real News και το Real FM. Οι μελέτες έχουν δείξει την υψηλή επικινδυνότητα των κλειστών χώρων, ειδικά όταν υπάρχουν συστήματα κλιματισμού που ανακυκλώνουν τον αέρα και μπορεί να διασπείρουν τον ιό. Η σχετική εγκύκλιος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας για τα κλιματιστικά έχει τεχνικές δυσκολίες που την καθιστούν μη εφαρμόσιμη σε πολλά τέτοια συστήματα. Πώς θα διασφαλιστεί η εφαρμογή της σε χώρους υψηλού κινδύνου, όπως γυροκομεία, ιατρία, γυμναστήρια, εμπορικά κέντρα και ξενοδοχειακές μονάδες ενώπιση της θερινής περίοδου? Προβλέπονται έλεγχοι, επιβολή προστήμων ή επιδότηση για την τοποθέτηση ειδικών συστημάτων καθαρισμού αέρα? Επίσης, με αυτές τις συνθήκες στα καταστήματα ένδυσης, η δοκιμή των ρούχων κατά πόσο είναι ασφαλής? Δύο επιστημονικά, και δεν ξέρω αν θέλει να τοποθετηθεί κάποιος από τους υπουργούς που είναι παρόντες. Φυσικά και μπορούμε να το συζητήσουμε με τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και τους ανθρώπους που συνέταξαν τις οδηγίες. Είναι τεχνικές οδηγίες, τις έχω διαβάσει προσεκτικά και αφορούν κεντρικές μονάδες κλιματισμού που αφορούν κάποιες από τις ιδιοκτησίες στις οποίες αναφέρει τη δημοσιογράφος και οικιακές κλιματιστικές μονάδες οι οποίες είναι διαφορετικής κατηγορίας. Άλλο η κεντρική μονάδα κλιματισμού που είναι σε ένα ξενοδοχείο και άλλο η οικιακή μονάδα, η κλιματιστική. Όντως έχουν αναφερθεί περιστασιακά κάποιες μικρές συναθρήσεις, επιδημίες, σε εισαγωγικά μικροεπιδημίες κρουσμάτων που είχαν σχέση με την ανακύκλωση του αέρα από κλιματιστικά ή την συγκεκριμένη φορά του αέρα, ο οποίος έβγαινε από τα κλιματιστικά προς κάποιες περιοχές μιας μονάδας εστίασης. Για παράδειγμα, θυμάμαι μια μελέτη από την Κίνα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κανείς να αυτή την περίοδο να επιδιώκει να έχει να μην έχει ανακύκλωση του αέρα σε ένα κλειστό χώρο. Πρώτον. Δεύτερον, ιδιαίτερα για τις οικιακές κλιματιστικές μονάδες που αφορούν τον κόσμο. Θεωρώ ότι ο καθαρισμός του φίλτρου και η αλλαγή του φίλτρου πρέπει να γίνεται με ειδικές συνθήκες που αφορούν την αναπνευστική υγιεινή και φυσικά τη χρήση μάσκας από τους ανθρώπους που κάνουν αυτή την αλλαγή φίλτρου. Ιδιαίτερα σε ένα χώρο που υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει υποψία της νόσου ή συμπτώματα της νόσου ή ακόμα περισσότερο έχει διαγνωστεί θετικός. Θεωρώ ότι είναι σημαντικότερο αυτή την περίοδο να προσεγγίσουμε ειδικούς για αυτά τα θέματα, που ασχολούνται ειδικά για αυτά τα θέματα και ξέρουν τις τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να γίνεται σωστά η αλλαγή των φίλτρων και η περιποίηση αυτών των κλιματιστικών μονάδων, οι οποίες δεν έχουν μόνο σχέση με τον κοροναϊό. Ας πούμε, για μια ξενοδοχειακή μονάδα έχουν σχέση και με άλλα βακτήρια, μικρόβια, όπως η λεγιονέλα. Και η λεγιονέλα είναι ένα πρόβλημα εποχικό που αφορά τα ξενοδοχεία μας το καλοκαίρι, τα οποία ελπίζουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να λειτουργήσουν. Άρα θέλει λοιπόν προσοχή στις τεχνικές λεπτομέρειες. Καταλαβαίνω ότι μερικά από αυτά δεν είναι ευκόλως αντιληπτά από τον κόσμο. Θα μιλήσουμε με τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας να δούμε αν μπορούν αυτά να μεταφραστούν σε κάποιες πρακτικές οδηγίες, τουλάχιστον για τα κοινά κλιματιστικά. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί. Κυρία Αγγελοπούλου από την εφημερίδα Ναυτιμπορική και τον αυτιμπορική.gr. Κύριε Τσιόδρα, ασθενείς που ήταν θετικοί στον ιό και στην εξέταση μετά το πέρας των απαραίτητων ημερών καραντίνα, το τεστ βγαίνει οριακά αρνητικό, πρέπει να επαναλάβουν την εξέταση και μετά από πόσο καιρό? Και μια έκκληση στον κύριο Χαρδαλιά, αν γίνεται να εξηγήσει αναλυτικά πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις από προάστια σε προάστια, γιατί πολλοί κόσμος δεν έχει καταλάβει και ρωτά. Ναι. Για το τεστ και το οριακά αρνητικό, οριακά θετικό. Το οριακά θετικό είναι το σενάριο που αντιμετωπίζουμε αυτές τις περιόδους, όχι το οριακά αρνητικό. Το οριακά θετικό λοιπόν είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε.
και έχει να κάνει σχέση με το, την παρουσία συμπτωμάτων στον άνθρωπο, το πόσο κρατάει η παρουσία αυτού του ιού και η θετικότητα με τις μοριακές τεχνικές και αν αυτό σημαίνει πολλαπλασιασμό του ιού και η πιθανότητα να το μεταδώσει κανείς στον άλλο. Θυμάστε, σας είχα πει πριν μερικές εβδομάδες, νομίζω 2 εβδομάδες, υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σχετικά με κάποια περιστατικά από την Ανατολική Ασία και τις αρχές της Νότιας Κορέας, τότε ήταν κάπου 180, μετά έφτασαν περίπου 400, τα οποία είχαν παρατεταμένα θετικές μοριακές εξετάσεις. Εκεί κάνουν και πολύ εκτεταμένο εργαστηριακό έλεγχο και δεν ήξεραν πώς να τις ερμηνεύσουν. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές οι παρατεταμένα θετικές εξετάσεις ή οριακά θετικές εξετάσεις αφορούσαν νεκρά τμήματα του ιού και όχι ο οποίος μπορούσε να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ παρήγορη γνώση, είναι γνώση χθεσινοβραδινή μάλιστα, και περιμένω να τη δούμε και δημοσιευμένη από τους νοτιοκορεάτες επιστήμονες. Και μας καθησυχάζει λίγο και επιβεβαιώνει τα δεδομένα μιας από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, ενός Γερμανού ιολόγου, τα οποία λένε ότι μετά τη 10η μέρα μειώνεται τραγικά η πιθανότητα κανείς να μεταδώσει τον ιό. Δηλαδή ακόμα και η καραντίνα των 14 ημερών είναι μια καραντίνα η οποία είναι αυστηρή για να πιάνουμε και περιπτώσεις που μένει λίγο παραπάνω ο ιός σε επίπεδα πολλαπλασιασμού ώστε να μπορεί να μεταδοθεί. Αλλά μετά τη 10η μέρα μειώνεται πάρα πολύ αυτή η πιθανότητα. Άρα ανησυχούμε λιγότερο και εμπιστευόμαστε ακόμα περισσότερο τις ποιοτικές μοριακές εξετάσεις. Το οριακά θετικό το αξιολογεί ο γιατρός ανάλογα με την με το χρόνο που θετικοποίησε ο ασθενής και ποια μέρα αφορά σε σχέση με το χρόνο που θετικοποίησε και το χρόνο συμπτωμάτων. Σας θυμίζω εδώ ότι σε κάποια φάση είχαν υιοθετηθεί οδηγίες οι οποίες αφορούσαν ανθρώπους οι οποίοι είχαν συμπτώματα, δεν είχαν ελεγχθεί και λέγανε ότι 3 μέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων, χωρίς την παρουσία βήχα και πυρετού, μπορείς να φύγεις από την καραντίνα. Τώρα που θα έχουμε και δυνατότητα του εργαστηριακού ελέγχου, θα προκύψουν ακόμα περισσότερα τέτοια περιστατικά, τα οποία θα πρέπει να χειρίζεται ο καθένας ασθενής σε συνεννόηση με τον γιατρό του, σε συνεννόηση με το πότε θετικοποίησε την εξέταση και το πότε άρχισαν τα συμπτώματά του. Αλλά δεν πρέπει να μας ανησυχούν. Βαδίζουμε πάντα με οδηγό την επιστήμη. Σχετικά με τη διευκρίνηση για τη μετακίνηση εντός νομού ή περιφερειακής ενότητας, ισχύουν αυτά τα οποία έχουμε αναφέρει από την πρώτη στιγμή που κάναμε τις σχετικές ανακοινώσεις με τους υπόλοιπους υφυπουργούς. Δηλαδή, επιτρέπεται η κίνηση σε όλη τη χώρα εντός περιφερειακής ενότητας. Για τις περιπτώσεις που αφορούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ισχύει η δυνατότητα μετακίνησης εντός Μητροπολιτικού Ιστού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι περιφερειακές ενότητες οι οποίες απαρτίζουν τον Μητροπολιτικό Ιστό, υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ τους. Να το πω πιο απλά. Ένας συμπολίτης μας μπορεί να φύγει από την Ελευσίνα και να πάει στη Νέα Μάκρη. Τι δεν μπορούν να κάνουν στην Αττική? Δεν μπορούν να ταξιδέψουν στην Τριζίνα. Γιατί? Διότι πρέπει να περάσουν μέσα από άλλους νομούς. Δεν μπορούν να ταξιδέψουν στα νησιά. Γιατί τα νησιά διέπονται από ειδικό καθεστώς. Άρα στις μητροπολικές περιοχές Αθήνα και Θεσσαλονίκη επιτρέπεται η μεταξύ ενωτήτων μετακίνηση, αλλά όχι εκτός περιφέρειας, εκτός Μητροπολιτικού Ιστού, με τις αιρεσιμότητες που σας ανέφερα. Η κυρία Σπαγαδόρου από την ιστοσελίδα CNN.gr. Κύριε καθηγητά, νέες μελέτες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τη Γερμανία φαίνεται πως βάζουν ένα σοβαρό αντίλογο σε όσα υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες αναφορικά με το υγειακό φορτίο των παιδιών. Μάλιστα, αυτή ήταν και η αιτία που υποχρέωσε την Άγγελα Μέρκελ να κάνει πίσω σχετικά με την επιστροφή στην κανονικότητα για σχολεία, τουρισμό και αθλητικές δράσεις. Μήπως τελικά η δική σας απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων στη δεύτερη κιόλας εβδομάδα μοιάζει με ένα τεράστιο ρίσκο στο οποίο κρίνεται ότι πρέπει να συμμετάσχουν και τα παιδιά? Παρόμοια ερώτηση από τον κύριο Σχοινά και τον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα. Κύριε Τσιόδρα, μέχρι στιγμής οι προτάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής έχουν συμβάλει στην προστασία σε μεγάλο βαθμό της δημόσιας υγείας και κατ' επέκταση στη μη ραγδαία εξάπλωση του ιού στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για ποιο λόγο εκτιμάτε ότι η Γερμανία αποφάσισε την αναστολή του ανοίγματος των σχολείων? Στην Ελλάδα, η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων πιστεύετε ότι ενέχει κάποιο ρίσκο ώστε να υπάρχει αναζωπήρωση του ιού? Έχουν ειδικά επιστημονικά ερωτήματα και οι δύο ερωτήσεις και βέβαια την αβεβαιότητα την οποία συζητάμε όλες αυτές τις μέρες. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί όταν κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ χωρών στην Ευρώπη και τα δεδομένα των Γερμανών δεν μειώνουν αυτό που είπα και επανειλημμένα έχω τονίσει και βγήκαν και άλλα δεδομένα και από την Ιταλία ότι η νόσος είναι εξαιρετικά ήπια στα μικρά παιδιά.
Αυτό είναι το πρώτο, νομίζω, σημαντικό μήνυμα που πρέπει να μας μείνει. Το δεύτερο, του κατά πόσον τα μικρά παιδιά μεταδίδουν την νόσο στην οικογενειακό τους περίγυρο ή σε ευπαθείς ομάδες στον οικογενειακό τους περίγυρο, δεν έχει ξεκαθαριστεί εντελώς. Και φαίνεται ότι όταν νοσούν τα παιδιά, αυτό είναι η μελέτη της Γερμανίας, στην οποία αναφέρει τη δημοσιογράφος, έχουν περίπου ίδιες ποσότητες υλικού φορτίου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλουμε συμπεράσματα και κρατάμε μια μετριοπαθή και ισοβαρή στάση σε αυτές τις μελέτες προς το παρόν. Τώρα, το γιατί η Γερμανία αναστέλει το άνοιγμα των σχολείων είναι άλλη περίπτωση. Και κάθε χώρα πορεύεται ανάλογα με τα δεδομένα της. Ξέρετε, η Γερμανία έχει και ένα προηγουμένο σύστημα υγείας, έχει ένα πολύ εκτεταμένο εργαστηριακό έλεγχο. Δεν έχει όμως δεδομένα όπως τα δικά μας που αφορούν τη θνητότητα. Για παράδειγμα, εμείς συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο με πλήρη καταγραφή των θανάτων. Δεν έχει καθολική κάλυψη των μεθ και των θανάτων από κοροναϊό όπως έχουμε εμείς, τα οποία είναι πολύ ισχυροί δείκτες της παρακολούθησης επιδημίας σε μια χώρα. Αν δει κανείς και συγκρίνει τις δύο χώρες από πλευρά θανάτων, που εκεί ξέρουμε ότι δεν καταγράφονται συνολικά όπως σε εμάς, θα δει ότι η Γερμανία έχει 8 φορές περίπου παραπάνω θανάτους ανά 100.000 πληθυσμού. Καταλαβαίνετε τι κατόρθωμα είναι αυτό από την πατρίδα μας σε σχέση με ένα κολοσσό, παγκόσμιο κολοσσό και σε όλα τα επίπεδα. Να το πω λοιπόν με καλό εγωισμό. Όχι κακό εγωισμό, τον οποίο τον καταδικάζω, αλλά καλό εγωισμό, ο οποίος αφορά τη χώρα μας. Καταφέραμε σχεδόν το ακατόρθωτο. Παρά τις απώλειες, παρά τους τραυματισμούς μας, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, με αδιάσυστα δεδομένα, σκληρά δεδομένα, που τα παρακολουθούμε καθολικά στην ελληνική επικράτεια. Με τον αυξημένο εργαστηριακό έλεγχο, θα έχουμε ακόμα καλύτερο επίπεδο παρακολούθησης νόσου και ακόμα περισσότερο ακρίβεια. Ο πληθυσμός των παιδιών κινδυνεύει λιγότερο από την νόσο, αυτό είναι σαφές. Επίσης, για να αποφύγουμε περιστατικά επαφής των παιδιών με ευπαθείς ομάδες στον πληθυσμό, έχουμε μια ευέλικτη διαδικασία, η οποία τους επιτρέπει ακόμα και να μην πάνε σχολείο, να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως, να μην εκθέσουν τις ευπαθείς ομάδες. Ένα πολύ λογικό πλάνο, σε αντιστοιχεία με πλάνα και άλλων χωρών που είχαν χειρότερα δεδομένα από εμάς, και θα το δούμε. Ξεκινήσαμε μάλιστα από ομάδες του πληθυσμού, όχι από μικρά παιδιά όπως άλλες χώρες, οι οποίες μπορούν να τηρήσουν ακόμα καλύτερα τις συνθήκες υγιεινής, τα μεγαλύτερα παιδιά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, θέλει επιφυλακτικότητα, συμφωνώ. Δεν υπάρχει κίνηση χωρίς ρίσκο. Νομίζω σε μένα είναι σαφές, νομίζω το καταλαβαίνουν και οι περισσότεροι. Ακούν και τα επιστημονικά επιχειρήματα από τη μία και την άλλη πλευρά. Ακόμα και για το επιχείρημα της μάσκας. Έτσι, υπάρχει σαν συμπληρωματικό μέτρο, είναι πολύ σημαντικό. Και είδατε χθες το Ηνωμένο Βασίλειο είπε στην επόμενη φάση συζητάμε την μάσκα όπως και εμείς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τη θεωρούν συμπληρωματικό μέτρο και μερικοί λένε ότι μπορεί να αυξήσει και τον κίνδυνο να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Χρειάζεται προσοχή. Εγώ νομίζω θα τον περιορίσει ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο. Εγώ νομίζω ότι αν αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και κινούμαστε στα πλαίσια τα σωστά, με τη θέλησή μας, χωρίς τον περιορισμό, αισθανθούμε ψυχολογικά καλύτερα, θα τον περιορίσουμε ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο. Αν τηρούμε τα μέτρα υγιεινής μαζί με τη μάσκα, θα είμαστε ακόμα πιο καλά. Αν τηρούμε τα μέτρα της απόστασης, ακόμα πιο καλά. Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την καλή πορεία. Είναι μια ευκαιρία. Φυσικά και θα παρακολουθούμε, σας είπα, τους δείκτες και θα κινούμαστε ανάλογα. Η κυρία Σβόλο από τη LIFO και την BAM. Η δημόσια υγεία είναι δυναμική και συχνά τα δεδομένα αλλάζουν, με αποτέλεσμα να αλλάζουν και οι πολιτικές υγείας όπως είδαμε στην πανδημία. Μήπως θα πρέπει να υπάρξουν νέες συστάσεις για τους ηλικιωμένους που λόγω του lockdown έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους, ενδεχομένως για πρόσθετη λήψη βιταμινών όπως η βιταμίνη D, που η έλλειψή της ενδέχεται να απορριθμίζει υποκείμενα νοσήματα. Επίσης, αν υπάρχει σκέψη να ληφθούν μέτρα για ενδεχόμενη αύξηση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και επιδείνωση των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, λόγω της πιθανής παράτασης της μη εφαρμογής του δακτυλίου, ώστε να αποφευθούν οι μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς η ατμοσφαιρική ρήπανση σκοτώνει. Να πω για την βιταμίνη Δέλτα. Η ατμοσφαιρική ρήπανση οπωσδήποτε είναι ένα τεράστιο θέμα, για το οποίο δεν είμαι ειδικός για να μιλήσω. Αλλά φυσικά και αν ένα μέτρο καταργείται και οι άνθρωποι μετακινούνται πολύ περισσότερο, μπορεί να αυξηθεί και να έχει επιπτώσεις ιδιαίτερα σε ανθρώπους με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, αλλεργίες, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, και είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Όσον αφορά τη βιταμίνη Δέλτα, οι αγαπημένοι μου δημοσιογράφοι τα διαβάζουν όλα, δεν αφήνουν να τους ξεφύγει τίποτα. Το παρακολουθώ το θέμα εδώ και πριν από ένα μήνα. Και είχα δει τότε ότι υπήρχαν δεδομένα για μια συσχέτιση χαμηλών επιπέδων βιταμίνης Δέλτα με σοβαρότερη νόσο ή μια εικασία υπόθεση, η οποία βασιζόταν σε μεγάλες μελέτες οι οποίες είχαν γίνει πριν 2-3 χρόνια και συσχέτιζαν γενικότερα τη βαρύτητα των λοιμόξεων του αναπνευστικού,
οποιαδήποτε λίμωξη είναι αυτή, γρήπη ή κάτι άλλο, με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Δέλτα. Και ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν χαμηλή ηλιοφάνεια. Εμείς δεν είμαστε από αυτές, αλλά παρόλα αυτά είναι συγκλονιστικό το ότι και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη έλλειψη ή μερική ή ανεπάρκεια βιταμίνης Δέλτα. Βρήκα λοιπόν μελέτες από τις Φιλιππίνες. Βρήκαν σε ανθρώπους οι οποίοι έπασχαν από την νόσο την καινούργια, την COVID-19, σοβαρά, χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Δέλτα. Και μία πολύ πολύ πρόσφατη μελέτη από την Ισπανία, την Ιταλία, αν θυμάμαι καλά είναι και η Ελβετία, βρήκε επίσης παρόμοια ευρήματα, ότι χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Δέλτα, και υπάρχουν συγκεκριμένα επίπεδα που υιοθετούν αυτή την ανεπάρκεια έλλειψη βιταμίνης Δέλτα, σχετίζονται με βαρύτερη νόσο. Και φαίνεται ότι η βιταμίνη Δέλτα παίζει κάποιο ρόλο στην άμυνα του οργανισμού εναντί των ιωγενών λοιμόξεων του αναπνευστικού. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό σε μια χώρα που έχει ηλιοφάνεια να έχουμε επαρκή ηλιοφάνεια, αλλά και λήψη τροφής, ιδιαίτερα όσο περνάει η ηλικία, γιατί οι ηλικιωμένοι έχουν περισσότερη έλλειψη βιταμίνης Δέλτα, επαρκών ποσοτήτων βιταμίνης Δέλτα στον οργανισμό μας και για άλλους λόγους που αφορούν τα οστά και πέραν της άμυνάς μας εναντίον των λοιμόξεων. Υπάρχουν συγκεκριμένες δόσεις, μπορούν οι άνθρωποι σιγά σιγά επανερχόμενοι στην κανονικότητα να ελέγξουν την πιθανότητα να χρειάζονται να τους χορηγηθεί βιταμίνη Δέλτα, και θα περιμένουμε και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν αυτό τον ιό. Φαίνεται ότι μια σωστά επίπεδα της βιταμίνης Δέλτα στον οργανισμό βοηθούν σε πολλές παραμέτρους, όπως και η άμυνα εναντίον των ιωγενών λοιμόξεων του αναπνευστικού. Πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσουμε ότι αύριο Κυριακή η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 6 το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.